από τα έργα που εμείς είχαμε ανακοινώσει ότι ήδη είχαμε προχωρήσει σε μελέτες, τώρα πλέον είμαστε αναγκασμένοι να πούμε ότι αυτά τα έργα αναστέλλονται προς το παρόν τουλάχιστον. Χθες είχαμε την επίσκεψη, την επίσημη επίσκεψη της Γενικής μας Γραμματέως στον νομό. Δυστυχώς τα νέα που μας έφερε ήταν πολύ κακά. Η διαπίστωση είναι ότι η προηγούμενη διοικούσα έκανε πολλές βιαστικές δουλειές και με κριτήρια τα οποία είναι ύποπτα, γι' αυτό έχουν και ορισμένες προκηρύξεις που ανασταλεί και ορισμένες εντάξεις έχουν ακυρωθεί και θα προκηρυχθούν ξανά τα μέτρα, θα πούνε καινούργιες προσκλήσεις. Γενικώς διαπιστώσαμε ότι το περιβόητο ΕΣΠΑ, στο οποίο έχουμε κάνει τόσες ετοιμασίες για να εντάξουμε μεγάλα έργα, το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει ήδη φύγει, με τρόπο ο οποίος από ό,τι μας έδωσε να καταλάβουμε δεν ήταν και ο πιο σωστός, για να μην χαρακτηρίσω επικίνδυνα πράγματα. Σίγουρα ήμασταν από τους τυχερούς, γιατί ο Δήμος μας μπόρεσε, επειδή είχε οριμότητα μελετών, να πάρει αυτό το σημαντικό ποσό για τις ιδρεύσεις που έχουμε. Έχουμε ήδη καταθέσει και μελέτες. Ενημερώσαμε τη Γενικό για αυτά τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει και τα οποία για άγνωστο λόγο δεν έχουν καν εξεταστεί ακόμη, ενώ άλλα τα οποία είχαν καταθεθεί πολύ αργότερα είχαν πάρει και εγκρίσεις. Και επίσης πολύ κακά τα νέα και από το Θησέα, όπου και από εκεί έχουν αφαιρεθεί πολλά χρήματα και έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, δεν ξέρω για ποιους. Με αποτέλεσμα χρήματα τα οποία ήταν εκταμιευμένα για τους Δήμους, και ενώ ήξερε ότι ο κάθε Δήμος έχει ένα ορισμένο ποσό και κανόνισε, έκανε μελέτες όπως και εμείς ανακοινώσαμε και στον κόσμο θα κάνουμε ορισμένα έργα, γιατί εμείς εξαντλήσαμε με το Θησέα, αλλά προέκυπταν εκτός από τις δημοπρασίες γύρω σε 700.000, τις οποίες ήδη δρομολογούσαμε για να υλοποιήσουμε και αυτές. Είναι άγνωστο το τι θα γίνει με αυτό. Μας είπε ότι θα γίνει τώρα μια εκαθάριση του τι είναι υποπληρωμή έργα στο Θησία, έτσι ώστε με τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, να δούνε ποια θα μπορέσουν να εντάξουν, ένα κομμάτι προφανώς. Γενικά ήταν πολύ καλή επίσκεψη, ενημερωθήκαμε για πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Μας προσγείωσε τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Προσωπική μου γνώμη, και επειδή αρκετοί δήμαρχοι και εγώ μαζί ενδέχεται για ορισμένες υποσχέσεις που δώσαμε στον κόσμο, γιατί είχαμε μελέτες και νομίζαμε ότι είχαμε και τα χρήματα ενανταχθεί, θα νομίζω ότι πρέπει η Περιφέρεια να δημοσιεύσει όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, που πήγαν τα χρήματα αυτά, και να πάρει ο καθένας την ευθύνη του για το τι δεν θα γίνει από εδώ και πέρα.